Αισθάνομαι, καθώς τη βλέπω εκεί βαθιά αριστερά μέσα, ότι έχει σκάσει. Δεν έχει εμφανιστεί μέχρι τώρα, δεν την έχω αφήσει και να μιλήσει πολύ. Είναι έτοιμη για όλα η Αμάντα Μανολάκου. Ο χρόνος είναι δικό σου. Να σου πω, Αμάντα, ναι. Πού πηγαίνεις, λοιπόν, έτσι ριγέ που είσαι έτσι σήμερα. Έτσι ριγέ, είμαι ριγέ στο ριγέο ριγέ. Που δεν είναι τίποτα σετ και δεν είναι όλα fast fashion. Απλά να ενημερώσω, ναι. Αυτό είναι του άντρα μου, αυτό είναι παλιό παμπάλο, 150 χρόνο δικό μου, αυτό είναι ένα τζιν, αυτό παλιό. Αυτό είναι ένα. Όχι, αυτό ναι, αυτό, είναι ένα. Α, είναι ένα. Α, πολύ, πολύ ωραία. Ωραία. Και με όλο αυτό, λοιπόν, το ριγέ συνδυασμό, ναι. Πού πηγαίνει η Αμάντα Μανολάκου. Θα σας τα πω εγώ όλα τώρα. Εγώ πηγαίνω σε μια σεμιναριακή σχολή. Σεμιναριακή σχολή. Σε μια σχολή έκανα λίγο την επαγγελματική μου κατάρτιση στις σπουδές μου κτλ. Κάποια σεμινάρια. Και έχω πάει σε μια ομιλία που μιλάνε οι καθηγητές στους φοιτητές για την κατάρτισή τους. Και έχω πάει εγώ, δεν είμαι ομιλήτρια όμως. Έχω πάει και εγώ να τους πω πώς είμαι μετά το τέλος της σχολής, τι επαγγελματικά, τι, μου πρόσφερε κτλ. Αυτά. Γίνεται απόγευμα, γίνεται πρωί. Απόγευμα. Απόγευμα. Να πω ώρα. Θέλεις να πεις ώρα. 6 και 28. 6 και 28 η Αμάντα θα μοιραστεί την προσωπική της εμπειρία από την κατάρτιση μέσω των σεμιναρίων που έγινε σε αυτή τη σχολή που τώρα κάνει σε άλλους σεμινάρια για να καταρτιστούν επίσης. Άριστα 10 θέλω να σου ευχαριστώ. Πω. Τελειώσαμε. Πάμε. Άριστα. Πάμε στην Εμιλία που σου έχει βάλει δύο. Αχ, καλώς τη μου. Γεια σου, Εμιλία μου. Γεια σου, Αμάντα. Καλώς σας βρήκα. Καταρχάς, είσαι υπέρλαμπρη. Εντάξει, το πρόσωπό σου πάρα μου αρέσει πάρα πολύ. Ποιος αρέσει? Το πρόσωπό σου. Α, ευχαριστώ. Μου αρέσει πάρα πολύ. Τώρα, όσο για το outfit, το θεωρώ λίγο beige. Δηλαδή, beige. Ναι. Τι ήταν αυτό που της είπες τώρα, Παναγία. Έπεσε στην τρελή τώρα. Έχεις κάνει styling, πρόσωπο. Έγινε, οκ. Okay. Έχεις κάνει styling όσο αφορά, δηλαδή, μου αρέσει το καλτσάκι που έχεις βάλει μέσα από το γόβα, πάρα πολύ. Το ζιβάγκο, εννοείται. Ναι. Το τσαντάκι δεν μ' αρέσει. Ναι. Φαίνεται σαν φόρμα. Το που κάμισε με το παντελόνι, από μακριά, φαίνεται σαν ολόσωμη φόρμα, φαίνεται. Αλήθεια, τέλειο. Ναι. Δεν, καμία σχέση βέβαια, ούτε τα χρώματα. Ναι, ναι, φαίνεται σαν ολόσωμη φόρμα. Τέλεια. Για πες. Δεν θεωρώ ότι είμαι basic. Εντάξει, τα μάτια τα δικά σου μπορεί και να είμαι. Εγώ έτσι το βλέπω. Εγώ ήθελα δηλαδή να την ελιά μου. Λείπει αυτή την ελιά. Ήθελες το λευκό που κάμισο από μέσα για να μην είμαι basic. Και όχι μόνο, και κάτι άλλο, ούτως ώστε να μην είχε αυτή τη... Πες μου, πες μου, διόρθωσέ με. Το βασικό δηλαδή, το... Βασικό. Η ρίγα. Ωραία. Η ρίγα. Για πες μου, θέλω να με διορθώσεις και να μου κάνεις το ντύσιμο. Θα μπορούσες να έχεις βάλει μια χρωματιστή ζωνούλα. Καταρχάς, αυτό δεν μου αρέσει καθόλου το τσαντάκι που φοράς. Ναι, το πιο. Το τσαντάκι. Άσε το τσαντάκι μου, το πες 4 φορές. Πάμε. Να στο πω άλλη μία. Όχι, θα μου πεις εδώ. Okay. Θες λευκό που κάμισο για να μην είναι basic. Mm-hmm. Ωραία, μετά. Για να μην είναι basic. Μετά. Και αυτό το ζιβάγκο που φοράς από μέσα. Ναι, που έχει και αυτό ρίγα. Σου κατεβάζει το look, οπότε θα θέλεις κάποιο άλλο ή ένα απλό που κάμισο λευκό για να μην είναι basic. Όχι, κάτι άλλο από μέσα. Κάτι άλλο όπως? Κάτι άλλο. Κάτι όπως? Άλλο. Όπως ένα πιο ανοιχτό, να μην ήταν ζιβάγκο αυτό. Δηλαδή ήθελες ναι, πιο άμισο και πιο ανοιχτό, πιο ανοιχτό που κάμισο. Ναι, 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 δηλαδή ναι, δύο κάμισα. Και ένα ζωνάκι άλλο χρώμα. Ωραία. 2,4 είναι όμως ο σώρος. Καλή επιτυχία, Αμάντα. Ευχαριστώ.